το χειροκρότημα από την εξέδρα. Οι δύο ομάδες που παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Όλα είναι έτοιμα στο γήπεδο της Ριζούπολης, το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Η μπροστά είναι η παλιά που έγινε και προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα πιεζόμενος. Η μπάλα που δεν θα φτάσει στον Μερκούριο, ο οποίος θα κάνει το μακρινό σούτε. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Αλεβίζο, ο συνδυασμός έξοχος των γηπεδούχων, ο Μπρούσαλης θα κάνει το σούτε. Μεγάλη επέμβαση. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, πριν από ένα λεπτό η μεγάλη ευκαιρία. Να τώρα η ευκαιρία, τώρα το σουτ που θα γίνει από τον Παντελή τον Σφαγή. Μια πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη. Προσπαθεί να γυρίσει το σώμα του και να κάνει το σουτ. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα που θα... Ο Καμπύλης με τον Γιώργο τον Μίγυρο από την αριστερή πλευρά αυτός θα βγάλει την σέντρα, πολύ καλή σέντρα για τον Δημήτρη Μπρούσαλη. Αυτός γύρισε την μπάλα, πολύ μεγάλη. Πολύς ο κόσμος τώρα μέσα στα κάρε τον φιλοξενούμενο. Θα γίνει η πρώτη κεφαλιά από τον Μπρούσαλη. Στη συνέχεια με το ένα χέρι απομακρύνει. Εύκολα πίσω στον Κώστα τον Ιτζόγλου και αυτός με τα χέρια γρήγορα γρήγορα για τον Καμπύλη. Ο Γιώργος ο Μίγυρος που θα βγάλει μια σέντρα, πολύ καλή μπάλα θα περάσει. Έρχεται γρήγορα ο Σαουντόγκο, προλαβαίνει την μπάλα παρά το μαρκάρισμα από τον Μουστακάκη, ξεφεύγει, θα βγάλει και την το σουτ που θα γίνει, μεγάλη επέμβαση και τον Γιώργο τον Μίγυρο, ο οποίος από την αριστερή πλευρά έχει και την βοήθεια του Παλαιογιάννη, ο οποίος ήρθε από τα αριστερά. Να η ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, η σέντρα που... Μια πρώτη μονομαχία στον αέρα κερδισμένα από τον Μίγυρο, η προσπάθεια με τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη, ο οποίος κρατά την μπάλα στα πόδια παρά την πίεση, η παλιά που έγινε. Να η προσπάθεια των παικτών του Απόλλωνα 2006 με τον η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα θα γίνει το σούτ, δεν θα μπορέσουν τον Μπάμπη τον Αδαμίδη που προωθείται. Ο Μερκούρη είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια. Την δίνει για τον Σφαγή. Ο Σφαγής κάνει την αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιώργο τον Μίγκυρο. Ο Μπούγιας είναι αυτός ο οποίος ξεφεύγει από τους αντιπάλους του. Να το σουτ, να η πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο οποίος καθυστέρησε στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα και να κάνει και το σουτ, η μπάλα που μακρύ και να η ευκαιρία τώρα. Ο Μπούγιας. Θα γίνει πάσα από τον Μίτσι. Ο Παντελής ο Σφαγής, ο οποίος θα κάνει την κάθετη πάσα, δεν είναι καλή. Κέρδισε την μπάλα για την κυπεδούχο ομάδα, μια σέντρα σούτε. Ο Μπάμπης ο Αδαμίδης τώρα που θα βγάλει νέα σέντρα. Να ο Μπρούσαλης τώρα σε δέση βολής θα κάνει ένα καταπληκτικό γκολ. Ένα καταπληκτικό γκολ από την ελόμπα του Δημήτρη του Μπρούσαλη, ο οποίος έκανε αυτό το έξοχο πλασέ από πολύ δύσκολη θέση και άλλοι έχουν αποκτήσει το προβάδισμα. Έχουν το πάνω χέρι πλέον στην υπόθεση σωτηρία. Και για την νίκη σήμερα, να είναι ευκαιρία και πάλι το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα.
Το 2-0 για την Λαφράντα, για τον Απόλλωνα. Το 2-0 με τον δεύτερο στη σειρά κόρνερ. Ο Κώστας ο Ιτζόγλου. Και τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά για ένα σημείο που κινείται ο Ραπάη. Καταπληκτική αυτή η αντεπίδεση των γηπεδούχων. Να δούμε αν θα γίνει το 3-0. Ο Ραπάη ξεφεύγει. Δεν θα μπορέσει να κάνει και το σούτ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Το σούτ που θα γίνει πολύ με τον Σαουτόγκο να δέχεται την πάσα από τον Παλαιογιάννη. Ο Σαουτόγκο που βρίσκει από την αριστερή πλευρά τον Γιώργο Τομιγκύρη, ο οποίος ξεφεύγει εντυπωσιακά. Θα κάνει και την πάσα. Να η ευκαιρία με τον Μερκούρη, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα σούτ. Μουστακάκι. Έχουμε τον Ντίλα να αλλάζει την μπάλα με τον Σαουτόγκο. Θα κερδίσει την μπάλα ο Μερκούρη, ο οποίος δέχεται την πίεση των αντιπάλων. Θα δεχτεί το αντικανονικό μακάρθαμα με το πέναλτι. Ένα πεντακάδωρο πέναλτι που αμέσως διατής χωρίς να... Ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης εκτελεί το πέναλτι και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα γίνει το 3-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από την εξέδρα. Ο αριστερό φουλμπακ των γηπεδούχων το εκτελεί. Όμως Ραπάη που κόβει όμορφα την μπάλα. Θα κάνει και την αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιώργο τον Μιγκύρο που προωθείται συχνά πυκνά. Πολύ όμορφο το ποδόσφαιρο που παίζουν οι φιλοξενούμενοι στην επανάληψη. Αλλάζουν όμορφα την μπάλα, δεν κάνουν τα εύκολα και αβίαστα λάθη. Να, η πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα για το τρίτο. Ο οποίος εκτέλεσε το φάουλ αυτό, δεν μπόρεσαν οι γηπεδούχοι να αρχικά να κάνουν κάποιο σου. Τώρα η ευκαιρία με τον Χρυσαδακόμ να δίνει για τον Μπρούσαλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ένα κόρνερ που εκτελείται, δεν μπόρεσε να διώξει σωστά την μπάλα. Με το ένα χέρι απομακρύνει την προβλήματα. Έγινε από την αρχή ο κυρίαρχος, τον φτάνει σε αυτή την υπανάξια νίκη να παραμένει στην κατηγορία δικαίως. Ο Γιάννης Θεοχαρίδης, ο οποίος ο προπονητής των γηπεδούχων σαφώς ικανοποιημένος από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Απόλλωνας έφτασε στην μεγάλη νίκη με σκορ 3-0. Ο Γιάννης Θεοχαρίδης που άλλαξε τις ισορροπίες στην τεχνική ηγεσία των γηπεδούχων με το που ήρθε στην ομάδα, έδωσε στους παίκτες νοοτροπία νικητή. Ο Απόλλωνας που έκανε ένα κρεσέντο νικηφόρων αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα. Δικαίως παραμένουν στην κατηγορία οι νεαροί παίκτες του Απόλλωνα.